Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Σταυλάκη. Θέλω να σας ρωτήσω πώς φτάσαμε μέσα 24 ώρες από την διαρροή που είχε γίνει από κορυφαία κυβερνητική πηγή ότι είμαστε πολύ μακριά από συμφωνία, ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε σε σύνοδο κορυφής, να πάρουμε την καυτή πατάτα από τον Σόιμπλε και να τη δώσουμε στη Μέρκελ. Πώς φτάσαμε τελικά χθες το πρωί στη διαρροή για λευκό καπνό και στην χθεσινοβραδινή τελική συμφωνία? Τι άλλαξε? Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τις διαρροές. Αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι χθες είχαμε μια θετική κατάληξη στις διαπραγματεύσεις. Ναι, αλλά ρώτησα, άλλαξε κάτι στις τελευταίες 24 ώρες που βοήθησε να πάρουμε αυτά που ζητούσαμε? Βεβαίως. Σε μια διαπραγμάτευση, όπως ξέρετε, οι τελευταίες ώρες είναι και οι πιο κρίσιμες. Όταν παρουσιάστηκε το draft της απόφασης του Eurogroup, φάνηκε ότι τα βασικά σημεία, σχεδόν όλα τα σημεία τα οποία διεκδικούσε η ελληνική πλευρά, είχαν γίνει αποδεκτά εκ μέρους του Eurogroup. Είχαν γίνει αποδεκτά στο τελικό draft, στο draft του κειμένου, το οποίο τελικά αποτέλεσε και την απόφαση της συνεδρίασης της χθεσινής. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο αποφάσισε ο Υπουργός Οικονομικών, ο Πρωθυπουργός, ότι έχουμε στα χέρια μας μια θετική απόφαση, την οποία μπορούμε να κάνουμε αποδεκτή, διότι μπορούμε με αυτή να πορευτούμε πλέον με ασφάλεια για να ολοκληρώσουμε με επιτυχία το πρόγραμμα. Η Σύνοδος Κορυφής δεν ήταν φετίχ. Ήταν μία επί της ουσίας δήλωση εκ μέρους μας ότι αν δεν πάρουμε αυτά τα οποία θέλουμε στο Eurogroup, θα προχωρήσουμε και θα θέσουμε το ζήτημα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Αλλά από τη στιγμή που στο Eurogroup έγιναν αποδεκτές οι ελληνικές θέσεις, για ποιο λόγο θα έπρεπε εμείς να συνεχίσουμε την συζήτηση? Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι σε σχέση με την πρόταση που είχε γίνει στις 22 Μαΐου, η χθεσινή πρόταση έχει μία σειρά από σημεία, αλλά και ως σύνολο που την διαφοροποιούν πλήρως και δίνουν στην ελληνική πλευρά αυτά τα οποία αποζητούσε. Δηλαδή, καθαρές δεσμεύσεις για το χρέος, καθαρές δεσμεύσεις για την ανάπτυξη και περιγραφή του δρόμου ο οποίος πρέπει να ακολουθηθεί, έτσι ώστε στον Αύγουστο του 2018 να έχουμε την ολοκλήρωση του προγράμματος. Αυτό που μου λέτε, κύριε Υπουργέ, είναι και μια έμεση απάντηση στον Σόιμπλε, που πριν το Eurogroup είπε χθες ότι υπήρχε απόφαση από τις 22 Μαΐου, αλλά η ελληνική κυβέρνηση τρεις εβδομάδες το καθυστερούσε για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. Κοιτάξτε, ο κάθε ένας που έχει παρακολουθήσει την διαπραγμάτευση από κοντά μπορεί να κρίνει τις δηλώσεις του κ. Σόιμπλε. Δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση πρέπει να μείνουμε στις δηλώσεις οι οποίες γίνονται πολλές φορές και για εσωτερική, πολιτική κατανάλωση. Αρκεί να δούμε ότι στο χθεσινό Eurogroup έγινε αποδεκτή η ρήτρα ανάπτυξης για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους, που αποτελούσε πάγιο αίτημα της ελληνικής διαπραγματευτικής πλευράς, της ελληνικής διαπραγμάτευσης. Η ρήτρα αυτή ανάπτυξης φυσικά δεν υπήρχε στο Eurogroup της 22 Μαΐου. Υπήρξαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για αναπτυξιακές δράσεις, υπήρξε κλείδωμα των πρωτογενών πλεονασμάτων για την περίοδο μετά το 2023. Υπήρξε η έγκριση από τη μεριά του Eurogroup για την ίδρυση αναπτυξιακής τράπεζας στην Ελλάδα. Είχαμε επίσης μία δέσμευση από τη μεριά του Eurogroup ότι θα υποστηρίξει την έξοδο της χώρας στις αγορές, καθώς και μία δέσμευση ότι το Eurogroup θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να ολοκληρωθεί με επιτυχία το πρόγραμμα. Και τέλος, είχαμε μία εντελώς διαφορετική στάση εκ μέρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Ενώ στις 22 Μαΐου το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μας έλεγε ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο, εχθές με τα μέτρα τα οποία αποφασίστηκαν και με την συγκεκριμενοποίηση αυτών βρέθηκε σε θέση να πει ότι έχουμε κάνει μεγάλα βήματα προς τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Όλα αυτά που περιγράφεται. Αφήστε να μισό λεπτό. Ναι, ναι. Δεν το λέμε εμείς. Δείτε τους διεθνείς αναλυτές. Έχουν ήδη σήμερα από πολλούς οίκους, από τραπεζικούς οίκους, βγει αναλύσεις οι οποίες
επιβεβαιώνουν αυτά τα οποία σας λέω σήμερα. Δηλαδή ότι πρόκειται για μια θετική απόφαση η οποία δίνει την αναγκαία καθαρότητα για να υπάρξει η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών. Όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, που περιγράφετε, είναι αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός πριν ψηφιστούν τα μέτρα στη Βουλή, it's too good to be true. Δηλαδή είναι και λίγο παραπάνω από όσα περιμένατε. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι παραπάνω, δεν θεωρώ ότι είναι παραπάνω από όσα περιμέναμε. Είναι μία... Αυτό είχε στο μυαλό το Πρωθυπουργός όταν έλεγε το it's too good to be true, αυτό το πλαίσιο. Κοιτάξτε, τώρα αυτό το οποίο με ρωτάτε, αν είναι too good to be true, σας λέω ότι είναι πάρα πολύ θετική απόφαση την οποία μπορούμε να, πάνω στην οποία μπορούμε να θεμελιώσουμε και να χτίσουμε την πορεία στην, για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Και πότε βλέπετε, κύριε Υπουργέ, να μπαίνει η Ελλάδα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και πότε να βγαίνει στις αγορές? Αυτά είναι δύο ερωτήματα τα οποία δεν μπορούν να απαντηθούν από μένα με ξεκάθαρο τρόπο αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω κάτι από τα δύο. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με ως ανεξάρτητος οργανισμός θα προχωρήσει στην μελέτη βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους και θα αποφασίσει αν τα ελληνικά ομόλογα είναι επιλέξιμα για να ενταχθούν στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Η γνώμη μου είναι ότι τεχνικά αυτή τη στιγμή έχει την δυνατότητα να το κάνει, ωστόσο δεν θέλω να προκαταβάλω καμία τέτοια απόφαση γιατί είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΚΟΤΟΥ. Άρα στο πλαίσιο που θέτεται αισιοδοξείτε ότι μπορεί να γίνει και πριν τις γερμανικές εκλογές αυτό. Στο πλαίσιο που θέτεται. Σας ξαναλέω ότι δεν θέλω να προκαταβάλω τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μάλιστα. Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αφορούν την νομισματική πολιτική στην Ευρώπη και θα αποφασίσει εκείνη με τους τεχνικούς όρους και με τις τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες θέτει για το αν και κατά πόσο τα ελληνικά ομόλογα είναι επιλέξιμα. Σε ό,τι αφορά την έξοδο στις αγορές, ναι, καλό είναι να δούμε την πορεία των ελληνικών ομολόγων και αυτή η απόφαση, δεν, όπως ξέρετε, δεν είναι μια καταρχήν πολιτική απόφαση. Έχει και πάρα πολλά τεχνικά χαρακτηριστικά. Θα εξαρτηθεί από την πορεία των ελληνικών ομολόγων στις δευτερογενείς αγορές, οι οποίες καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα επιτόκια μιας νέας έκδοσης. Σωστά. Θέλω να σας ρωτήσω... Είναι λοιπόν μια συζήτηση η οποία είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και δεν μπορώ να σας δώσω μια συγκεκριμένη απάντηση. Θέλω να σας ρωτήσω για τον τρόπο που τελικά συμμετέχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με αυτό το 14μηνο παράθυρο που, όπως εξήγησε νωρίτερα ο Θάνος Αθανασίου, δεν μετράει από τώρα. Μετράει από τότε που θα ξεκινήσει η εκταμείευση των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είπε η Λαγκάρτ χθες ότι αν θέλει η Ελλάδα θα μας τα ζητήσει αυτά και αυτό θα γίνει τη στιγμή που θα κριθεί ότι εμείς θεωρούμε ότι το χρέος είναι φιώσιμο. Εσείς πώς βλέπετε αυτή τη συμμετοχή? Ναι, υπάρχει κίνδυνος επειδή το παράθυρο ανοίγει μετά, αργότερα, και αυτό μπορεί να γίνει μετά το τέλος του Τρίτου Μνημονίου, να έχουμε ένα ιονί μνημόνιο, ένα πρόγραμμα με το δόνο του μετά τη λήξη του Τρίτου Προγράμματος? Δεν υπάρχει τέτοιου είδους σκέψη από την μεριά της ελληνικής κυβέρνησης. Θέλω να σας πω ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα αποφασίσει για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από ό,τι τουλάχιστον δήλωσαν εχθές οι επιτελείς του και οι επικεφαλείς του τη στιγμή που θα εφαρμοστούν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος. Θα δούμε τότε πού θα βρίσκεται η ελληνική οικονομία, θα δούμε πού θα βρίσκονται οι αγορές χρήματος και αναλόγως θα επιλέξουμε. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω... Άρα μπορεί και να μην χρειαστεί να ζητήσετε τότε τα χρήματα αυτά, να μην εκταμιευτούν, να λήξει εκεί η ιστορία. Είμαστε πολύ μακριά από αυτή την στιγμή και από αυτή την απόφαση. Αφήστε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τον επόμενο 1,5 χρόνο, διότι αυτό το οποίο... τον επόμενο ένα χρόνο, διότι εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να επιτύχουμε είναι τον Αύγουστο του 2018 να έχουμε τη δυνατότητα να αναχρηματοδοτούμε το χρέος μας από τις αγορές και όχι με στήριξη του επίσημου τομέα. Τώρα, κύριε Υπουργέ. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι δεν υπήρχε ποτέ συζήτηση για εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος πριν από τη λήξη του προγράμματος. Όχι, αλλά υπήρχε συζήτηση για εξειδίκευση των μέτρων. Και αυτό το είχε τάξει ο Σόιμπλε. Και αυτό βεβαίως και αυτό το πετύχαμε κατά τη γνώμη μου εχθές.
καθώς έχουμε πλέον καθορίσει όλους τους όρους της εξίσωσης για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Υπουργέ, τους όρους τους καθορίσατε, εξειδίκευση δεν υπάρχει όμως και γι' αυτό δεν μπαίνει κανονικά το δούλου του. Αφήστε να σας πω, όχι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θεωρεί ότι εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει διαφορετικές προβλέψεις για την ανάπτυξη, δηλαδή προβλέπει ανάπτυξη μικρότερη από αυτή την οποία προβλέπουν οι Ευρωπαίοι εταίροι και δανειστές, ότι τα μεσοπρόθεσμα μέτρα που έχουν προσδιοριστεί δεν είναι απολύτως αρκετά. Δεν είναι ζήτημα πλέον εξειδίκευσης. Γι' αυτό και δεν βγάζει έκθεση βιωσιμότητας, που θα ήταν το διαβατήριό μας για τις αγορές. Θα δούμε. Δεν είναι μόνο η έκθεση βιωσιμότητας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το διαβατήριο για τις αγορές. Αφήστε να δείτε την πορεία των ελληνικών ομολόγων σήμερα. Αφήστε να δούμε πώς θα προχωρήσουν οι εκθέσεις βιωσιμότητας των υπόλοιπων οργανισμών, διότι δεν είναι μόνο το δούνου του αυτό το οποίο αποφασίζει. Αυτό που θέλω να σας πω. Άρα λέτε ότι μπορεί και χωρίς αυτό. Μια στιγμή. Λέτε ότι μπορεί. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Λέτε ότι μπορεί και χωρίς αυτό το διαβατήριο να επιχειρήσει δοκιμαστικά η Ελλάδα έξοδο στις αγορές το επόμενο διάστημα. Χωρίς μια. Αυτό μου είπατε. Ότι δεν είναι μόνο αυτό το διαβατήριο. Του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ναι. Ναι, φυσικά. Τώρα, μπορεί να την επιχειρήσετε. Να σας πω κάτι σε σχέση με τις εξειδικεύσεις των μεσοπρόθεσμων μέτρων. Ξέρετε ότι το ελληνικό χρέος είναι μια εξίσωση που καθορίζεται το αποτέλεσμά της από τρεις παράγοντες. Πρώτον είναι τα όρια των χρηματοδοτικών αναγκών του ελληνικού δημοσίου. Αυτά έχουν καθοριστεί, είναι στο 15%. Ο δεύτερος παράγοντας είναι το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων, το οποίο επίσης έχει καθοριστεί στο 2% από το 2023 και μετά. Και ο τρίτος παράγοντας είναι η πρόβλεψη για την ανάπτυξη, η οποία είναι ανάλογη με την εκτίμηση κάθε οργανισμού. Οι Ευρωπαίοι θεωρούν 1,3%. Αυτοί οι τρεις παράγοντες, για όποιον ξέρει, και οι αγορές πιστέψτε με ξέρουν πολύ καλά, δίνουν συγκεκριμένα αποτελέσματα για όποιον θέλει να υπολογίσει τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Άρα μου λέτε ότι υπάρχει ένα τριπλό πλαίσιο το οποίο θεωρητικά θα μπορούσε να σας επιτρέψει να δοκιμάζετε έξοδο στις αγορές πολύ πιο γρήγορα. Είναι ένας κλειδωμένος, είναι ένας δεμένος αλγόριθμος. Τώρα, θα περάσω και σε ενστάσεις της αντιπολίτευσης, διότι η Νέα Δημοκρατία είπε χθες το βράδυ ότι δεν πήρατε αυτά που θέλατε, αλλά αυτά που σας δώσανε, ότι περάσατε κάτω από τον πήχη, ότι σας είχαν τάξει ρύθμιση του χρέους, αλλά ανταυτού έμεινε το τέταρτο μνημόνιο, χωρίς να υπάρχει θετική απόφαση για το χρέος, και ότι αυτό που έμεινε είναι οι λεονταρισμοί του Πρωθυπουργού. Εντάξει, κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία είναι προφανώς σε δύσκολη κατάσταση, είναι πλήρως σε πλήρη σύγχυση, αμηχανία. Δεν θέλω να πιστέψω ότι δεν ξέρει, ότι δηλαδή είναι η άγνοιά της που την καθοδηγεί να κάνει αυτές τις δηλώσεις. Ίσως να συμβαίνει και αυτό. Σας ξαναλέω ότι η συζήτηση η οποία γινόταν αφορούσε την εξειδίκευση των συγκεκριμένων προσδιορισμών των μέτρων που θα υλοποιούνταν και θα υλοποιηθούν τελικά με τη λήξη του προγράμματος. Αυτό λέει και η απόφαση του Eurogroup της 24ης Μάη του 2016. Ποτέ η ελληνική διαπραγματευτική θέση δεν ήταν ότι θα πρέπει να πάμε πέρα από την απόφαση της 24ης Μάη του 2016. Όχι, αλλά περιμέναμε, Υπουργέ, εξειδίκευση των μέτρων για το χρέος. Σας το είπα και πριν. Το περιμέναμε και δεν υπήρξε αυτό. Όχι, κάνετε λάθος. Σας απάντησα πριν από λίγο. Υπήρξε εξειδίκευση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος και ένας αλγόριθμος ο οποίος είναι κλειδωμένος και δίνει σήμα στις αγορές ότι η Ευρώπη θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει με συγκεκριμένους πια όρους και με ένα καθαρό τρόπο διατυπωμένους για να μπορέσει η Ελλάδα να στηριχθεί στα πόδια της. Μα αν υπήρχε, Υπουργέ, θα βγάζε και προλαβαίνω και τις και ερωτήματα ακροατών και τις εστάσεις αντιπολίτευσης, γιατί αυτό λέει η αντιπολίτευση. Ναι. Αν υπήρχε αυτό που περιγράφεται, τότε θα έμπαινε κανονικά το δούνο του στο πρόγραμμα και όχι με stand-by arrangement και παρκαρισμένα τα χρήματα για το τέλος. Ακούστε με τον κύριο Στραβελάκη για να αποφύγουμε. Γιατί αυτή την ένσταση θα ακούσετε σήμερα όλη την ημέρα, Υπουργέ. Αφήστε με να σας εξηγήσω για να αποφύγουμε. Γι' αυτό και ρωτώ. Το πρόβλημα του δούνου του δεν είναι ότι δεν υπάρχει εξειδίκευση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Το πρόβλημα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι ότι επειδή προβλέπει χαμηλότερη ανάπτυξη, θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί κάτι παραπάνω. Και έχει δοθεί αυτή η εγγύηση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσω της ρήτρας ανάπτυξης και του γαλλικού μηχανισμού.
Τώρα, ο λόγος για τον οποίο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει ακόμα επιφυλάξει για πλήρη συμμετοχή στο ελληνικό πρόγραμμα θα πρέπει να προσδιοριστεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ωστόσο, δεν έχει να κάνει με την μη εξειδίκευση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε με δύο διαφορετικά ερωτήματα. Το πρώτο είναι αν θεωρείτε ότι με αυτή τη συμφωνία η κυβέρνηση παίρνει πολιτικό χρόνο και θα φτάσει ως το 19. Κοιτάξτε να δείτε κύριε Στραβελάκη, με αυτό από την μεριά μας δεν σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Εμείς έχουμε έναν συγκεκριμένο στόχο. Ο στόχος αυτός είναι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, να πατήσει η Ελλάδα στα δικά της πόδια, να έχουμε τη δυνατότητα να υποκτήσουμε βαθμούς οικονομικής ελευθερίας και να απαλλαγούμε από τη σκληρή επιτροπή των μνημονίων. Σε αυτό τον πολιτικό στόχο δουλεύουμε, γι' αυτό τον πολιτικό στόχο. Και θα φτάσετε ως το 19, ως το τέλος της τετραετίας, πιστεύετε? Σας λέω λοιπόν ότι ο πολιτικός στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι να βγει η χώρα από τα μνημόνια και από την επιτροπία, να αποκτήσει βαθμούς οικονομικής ελευθερίας και έτσι να αποδώσουν οι προσπάθειες του ελληνικού λαού. Δεν μου λέτε για το 19 και θα βγουν κάποιοι να πούνε ότι έχουν στο μυαλό τους εκλογές το τέλος του 18 πριν τα μέτρα. Καλώς, εντάξει. Αυτά είναι τώρα σενάρια και σχέδια επιθάρτου. Σας λέω ότι έχουμε μπροστά μας μία καθαρή διετία μέσα στην οποία έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε την εικόνα της Ελλάδας. Τελευταίο ερώτημα. Επειδή πολλοί είχαν πει μόλις κλείσει η συμφωνία θα γίνει ένα σχήμα. Για να σας το πω και καθαρά, οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο του 2019. Το είπατε καθαρά. Τελευταίο ερώτημα. Επειδή πολλοί έλεγαν ότι μόλις κλείσει η συμφωνία, ο Πρωθυπουργός σκέφτεται ένα σχηματισμό και ο Τσακαλώτος θα γίνει αντιπρόεδρος και θα πάρει τη θέση του ο Χουλιαράκης. Και παίρνω μηνύματα σήμερα το πρωί που λένε: Να είδες, χθες έδινε το λόγο στο Χουλιαράκη να απαντήσει. Εντάξει. Πρόκειται για σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να διαβάσει το μυαλό του Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα του ανασχηματισμού και μπορώ να σας πω ότι σε αυτή τη φάση το μόνο το οποίο τον απασχολεί είναι η πορεία για την έξοδο από την Επιτροπή και τα μνημόνια και όχι ο ανασχηματισμός. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος θα μείνει Υπουργός Οικονομικών. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος είναι Υπουργός Οικονομικών και μάλιστα ένας πολύ καλός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος χρεώνεται και μια πολύ θετική απόφαση, την χθεσινή απόφαση του Eurogroup. Επομένως, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο μου κάνετε κάτι την ερώτηση. Σας είπα, γιατί υπάρχουν τα σενάρια, αλλά νομίζω με αυτό που λέτε δίνεται και την καλύτερη απάντηση στο unfair του Σόιμπλε, στην απαράδεκτη παρέμβασή του στα ελληνικά πολιτικά πράγματα με την προχθεσινή αναφορά του. Συνηθισμένοι είμαστε από τέτοιες παρεμβάσεις του κυρίου Σόιμπλε. Δεν είναι και η πρώτη φορά που κάνει απαράδεκτη παρέμβαση. Μα εδώ σήμερα δίνει νέα συνέντευξη στην Deutsche Welle και λέει: Μην νομίζουν οι Έλληνες ότι τίποτα τελείωσε. Εντάξει, κοιτάξτε, και ο κύριος Σόιμπλε με κάποιο τρόπο θα πρέπει να δικαιολογήσει στην εσωτερική πολιτική σκηνή την κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, κύριε Υπουργέ, και τις απαντήσεις που μας δώσατε. Ήταν ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο κυβερνητικός.